Κύριε Ζαρωτιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Τι περιμένουμε απόψε από τη Fed, τι πρέπει να περιμένουμε και αύριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Πιο μετριασμένη η οριστική πολιτική από τη Fed, κατά συνειδητό, αλλά μάλλον και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι θα υπάρχει ενίσχυση μιας πολιτικής που κατά τη δική μου εκτίμηση είναι στην ανάποδη κατεύθυνση. Ίσως σε αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις οι τελευταίες... Συγγνώμη, να ζητήσω από το κοντρόλ αν μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο με τον οποίο ακούμε τον κύριο Ζαρωτιάδη. Συνεχίστε. Ίσως να συμβάλλει κάπως σε αυτή την κατεύθυνση το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις οι τελευταίες από την πλευρά κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας είναι μάλλον βελτιωμένες σε σχέση με προηγούμενες. Mm-hmm. Και αυτό, ως προς το ρυθμό ανάπτυξης εννοώ, και αυτό μπορεί να οδηγεί τις κεντρικές τράπεζες να αισθανθούν κάπως πιο άνετα ως προς την εφαρμογή αυτής της περιοριστικής πολιτικής με την αύξηση των επιτοκίων. Εγώ επανέρχομαι με την προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό είναι σε λάθος κατεύθυνση, γιατί διατηρεί και επιβεβαιώνει μια πολιτική περιοριστική που αποσκοπεί στην καταπολέμηση κυρίως του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού όμως που έχει άλλα πραγματικά αίτια και δεν είναι τόσο ένα νομισματικό φαινόμενο. Και δεν είναι και πληθωρισμός και σήμερα... ζήτησης, κύριε Ζαρωτιάδη, αυτό το κλασικό συμβατικό πληθωρισμό που ξέρουμε. Οριστεύεσαι, σας καταλαβαίνω. Λέω ότι δεν είναι τόσο πληθωρισμός προερχόμενος από τη ζήτηση αυτή η συμβατική μορφή του πληθωρισμού που ξέρουμε. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό πολλοί εξ ημών φωνάζουμε εντός εισαγωγικών εξ αρχής ότι γι' αυτό και δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Έτσι. Γι' αυτό και ή τέλος πάντων το φρενάρισμα αυτού του πληθωρισμού λόγω της μείωσης της δυναμικής της ζήτησης δεν είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να πω από την άλλη ότι μπορεί οι κεντρικές τράπεζες και ειδικότερα στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιμένουν σε αυτή την πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το κάθε κράτος σε μία συνεννόηση εντός εκτός εισαγωγικών με τις συστημικές τράπεζες της επικράτειάς του δεν μπορεί να προσπαθήσει να μετριάσει τα spread και έτσι να μετριάσει το βαθμό στον οποίο η αύξηση των κεντρικών επιτοκίων περνάει στους καταναλωτές και κυρίως στις παραγωγικές μονάδες. Γιατί αυτό μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε, κάθε φορά που συμβαίνει, αυξάνει επιπρόσθετα όταν περνάει συνολικά η αύξηση αυτή στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις mm-hmm. και στους παραγωγούς, αυξάνει κατακόρυφα το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και δυσχεραίνει τόσο την βιωσιμότητα των δανείων που έχουν πάρει τα νοικοκυριά, όσο και την βιωσιμότητα ή την ανταγωνιστικότητα καλύτερα των παραγωγικών μονάδων της χώρας. Εάν στη διεθνή αγορά με πολλαπλάσια επιτόκια από ό,τι αντίστοιχη παραγωγή σε άλλες χώρες της κοινότητας, αυτό προφανώς είναι μια μεγάλη επιβάρυνση. Να προσθέσω δε ότι η πολιτική αυτής αύξησης των επιτοκίων, που ξαναλέω ότι για μένα είναι εξ αρχής στην συλλογιστική της και στη σύλληψή της αιμονική και λάθος, mm-hmm. είναι μια πολιτική που επιδεινώνει το υπαρκτό πρόβλημα της βιωσιμότητας του δημόσιου, κυρίως όμως του ιδιωτικού χρέους κάθε οικονομίας, του χρέους δηλαδή αυτών που συνηθίζουμε να λέμε τα κόκκινα ή τα δύσκολα στην εξυπηρέτησή τους δάνεια που έχουν πάρει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κύριε Ζαρωτιάδη, υπάρχει ένα άρθρο στο πρωτοσέλιδο της σημερινής αυτεμπορικής που μιλάει για αυτό το βέρτιγκο που προκαλεί άνοδος των επιτοκίων και εστιάζει τόσο στο πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει τις τράπεζες με τη μειωμένη ζήτηση για χρηματοδότηση, για δάνεια, αλλά και στο πρόβλημα της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που χρειάζονται δάνεια για να έχουν την απαραίτητη ρευστότητα. Εκεί εσείς πώς το εκτιμάτε? Είναι
Συμπίπτει ακριβώς με αυτό που λέγαμε πιο μπροστά. Μπαίνει ακόμα επιπρόσθετα και η πτυχή της εύκολης πρόσβασης των παραγωγικών μονάδων στην χρηματοδότηση. Προσέξτε, όχι μόνο την επενδυτική χρηματοδότηση, όχι μόνο την χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που θα έχουν σαν σκοπό την ενίσχυση, τη συνεχή αναγκαστική απαραίτητη ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των διαδικασιών παραγωγής, αλλά ακόμη και στη χρηματοδότηση εξυπηρέτησης λειτουργίας με τα κεφάλαια κίνησης. Μάλιστα, φυσιολογικά και παραδοσιακά στα κεφάλαια κίνησης το κόστος της εξυπηρέτησης τους είναι ακόμη μεγαλύτερο και αυτό επηρεάζει πολύ περισσότερο την ανταγωνιστικότητα, την τρέχουσα ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, γιατί πρέπει να το επομισθούν και να το εξυπηρετήσουν. Να πω εδώ μάλιστα ότι μπορείτε εύκολα να φανταστείτε πως η ανάγκη των κεφαλαίων κίνησης, ειδικότερα στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ή παραγωγικών μονάδων, τέλος πάντων, που έχουν μία στόχευση σε εξαγωγικές δραστηριότητες, είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί μπορεί να κλείνεις κάποια πολύ απλά συμβόλαια εξυπηρέτησης αναγκών καταναλωτών ή μεγάλων πελατών στο εξωτερικό, αλλά μέχρι όσο του να φτάσεις να απορροφήσεις τα προσδοκόμενα έσοδα από αυτήν την εξυπηρέτηση των συμβολέων, πρέπει να προχρηματοδοτείς την παραγωγή σου. Και εδώ είναι μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν παραδοσιακά ελληνικές επιχειρήσεις, όχι μόνο γιατί τα κεφάλαια αυτά έχουν υψηλό κόστος για την εξυπηρέτησή τους, αλλά δεν είναι και δύσκολη η πρόσβαση σε αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά με την πολιτική ενίσχυση των επιτοκίων δυστυχώς επιδεινώνονται για την ελληνική παραγωγή. Κύριε Ζαρωτιάδη, να δούμε λίγο και την μεγάλη εικόνα στον πληθωρισμό, που ήδη έχουν, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό τουλάχιστον τον δομικό και τον πληθωρισμό των τροφίμων, έχουν αποδειχθεί ανίσχυρα τα νομισματικά όπλα των κεντρικών τραπεζών. Και εκεί βλέπουμε νέες απειλές. Βλέπουμε νέα εκτόξευση στην τιμή των τροφίμων, είτε γιατί κατέρευσε η συμφωνία με τα σιτηρά στη Ρωσία και στην Ουκρανία, είτε γιατί απαγορεύει τις εξαγωγές του ρυζιού η Ινδία. Εκεί τι πρέπει να περιμένουμε? Κοιτάξτε, έχω πολλές φορές μέσα την εκπομπή σας τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό και δεν θα πρέπει να κουραστούμε να τοποθετούμαστε συνεχώς και με τον ίδιο τρόπο, γιατί εδώ πρέπει να καταλάβουμε, εξού και δεν καταπολεμάτε με αυτόν τον τρόπο η πληθωριστική πίεση αυτή, ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι οι διεθνείς εξελίξεις και οι διεθνείς συνθήκες στις οποίες αναφερθήκατε. Αυτή είναι η πρωτογενής αιτία που διαμορφώνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι συγκρούσεις οι ενδοεμπειριαλιστικές, οι συγκρούσεις μεταξύ των δυτικών ανεπτυγμένων οικονομιών και των ανερχόμενων οικονομιών στο διεθνές ανταγωνιστικό γίγνεσθε, οι αντιπαραθέσεις οι οποίες βρίσκουν έκφραση και με στρατιωτική δυστυχώς εξέλιξη και αυτό έχει άμεση επιπτώσεις. Αλλά αυτά είναι τα πρωτογενή αίτια, τα οποία, γιατί τα ξεχωρίζω, γιατί ως τέτοια αίτια η δυνατότητα παρέμβασης που υπάρχει, ειδικότερα για κάθε ένα μεμονωμένο κράτος, είναι μικρή. Τι να κάνει η Ελλάδα, να προσπαθήσει όν και καλά η κυβέρνησή της να πείσει τους Ινδούς να περιορίσουν τις περιοριστικές τους επιπτωγές? Με το Ζελένσκι και είναι λίγο δύσκολο και τον Biden. Άρα πρέπει να πάμε στη δευτερογενή αιτία. Δευτερογενή, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Το έχουμε ξαναπεί ότι αν και οι πραγματικές αιτίες, οι αρχικές, δημιουργούν το πρόβλημα, το πολλαπλασιάζουν οι δευτερογενείς αιτίες, που είναι ποιες? Είναι η ύπαρξη ολιγοπωλιακών συγκεντροποιήσεων, τόσο στην παραγωγή, κυρίως στην διακίνηση και στην εμπορική προώθηση των προϊόντων. Και εκεί πρέπει οργανωμένα κράτη, οργανωμένες πολιτείες, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια τολμηρή πολιτική, να μπορεί να παρέμβει και να βάλει φρένο. Δυστυχώς, φρένο στον πληθωρισμό της απληστείας που λέμε. Αλλά είναι απαραίτητο. Και δεν πρόκειται αλλιώς να υπάρξει ούτε με τα κόμματα, ούτε με την επιδοματική πολιτική. Όλα αυτά είναι ασπιρίνες για να διευκολύνουν σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι παραγωγικές μονάδες. Αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε στην καρδιά το πρόβλημα, που εκτός των αρχικών βασικών αιτιών είναι η ύπαρξη αυτών των ολιγοπωλιακών κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα επισημαίνετε όλα αυτά για μια ακόμα φορά. Θα συνεχίσουμε να τα επισημαίνουμε, φαίνεται, για μεγάλο διάστημα ακόμα, εκτός αν μας εκπλήξουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε και πάλι.